Καταλουκάν πολυνομοσχέδιο για τους εν πολλές αμαρτίες περιπεσόντες τοκογλήφους και τους ντόπιου λακέδες τους ψηφίζεται κατεπηγόντως από τα 300 γουρνάκια του Κοινοβουλίου που τους λυθήκαν τα χέρια μετά το νομοσχέδιο του Κουτρουμάνη για επίδομα αναπηρία και στους κλεπτομανείς. Τελικά δεν έχουμε να κάνουμε με δοσίλογους απαταιώνε ακροατήμου και εγκληματίες αλλά με ασθενείς. ασθενείς, που χρήζουν κοινωνικής μέρημνας και ψυχιατρικής θεραπείας. Όπω ο διαβητικό, παραδείγματι, δεν ευθύνεται για την απουσία ενσουλήνη, έτσι και ο πολιτικό, που πάσχει από ανεπάρκεια φιλότιμου, δεν μπορεί να κατηγορηθεί για αυτήν την αναπηρία, απλά χρειάζεται να υποβληθεί στην κατάλληλη θεραπεία. Ο σοφό λαό έχει κατά καιρού εφαρμόσει πολλέ θεραπείε για τιούτου άτυχου συνανθρώπου μα. Να σου θυμίσω τα ματζούνια του Μπουρλοτιέρη του Κανάρι, τι ξελεφάντινε τσατσάρε των 300 του Λεωνίδα Θερμοπίλε τα ξόφτενα, τα μοιραία ξόφτενα σανδάλια του Αχιλέα, το εξάσφαιρο του Κουφοντίνα, τη συνοστισμένη σουλιά τη Αμάνα, τη Μάνα Ρέιβερ, το Μάνα Εξουρανού και τόσα άλλα εθνικοαπελευθερωτικά γκατσετάκια που διορθώνουν το ιστορικό GPS. Οπότε χρειάζεται. Μαζί με του κλεπτομανεί πολιτικού, πρέπει να πω, ευεργετούμεθα και όλοι εμεί οι ειδονοβλεψίε, τα ιδιόπληκτα αρρωστάκια που τα ματάκια μα Ρωμάνε ψαρίλα από αυτοεπιδετούμενο πάθο. Φταίει άραγε ρωτά ο υπουργό που τα φανάρια αλλάζουν χρώμα με ταχύτητα φωτός το έπεσε λίγο παραπάνω μπογιά στο eyeliner εκεί στο ρίμελ του Κίμωνα. Θόλωσε και δεν είδε το φανάρι. Το φανάρι που κοκκίνησε από ντροπή για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Ελλάδα, εταιρεία λαομίση των λιμοκοντόρων δοσύλλογων αντιπροσώπων. Μα τούρα να φύγουμε. Ανήμερα του Αγιανιού, ποιο έτος δεν θυμάμαι, πηδήξαν πάνω τι τις φωτιές δύο ηλίθιες ξανθιές, χωρίς κατά τις φούστες τους βρακάκια να φοράνε. Καψαλιστήκανε λοιπόν οι τρίχε του εφηβαίου και η τσίχνα του γαργάλισε τη μύτη ενό Εβραίου. Ευθύ του ήρθε φαϊνή προσωδοφόρα ιδέα να καταγγείλει για εμπρισμό στον τόπιο εισαγγελέα τα άχρηστα και επικίνδυνα έθιμα των Ελλήνων που τσιγαρίζουν τα χαμνά αφρόνων κορασίδων. Έφερε μάρτυρε πολλού, παπάδε, πυροσβέστε, μπάτσου, χαφιέδε, βουλευτέ και με ένα τσούρμο ψεύτες, το βγαλε παράνομο το έθιμο του Αγιάννη ρίμωσαν οι γειτονιέ, κλείσαν τα καφενεία και όλοι μέσα στα σπίτια του σημνούν τη μασονία. Πιάσαν το υπονοούμενο του Εβραίου οι εκδότε και με θαλασσοδάνεια φλωμώσαν αναγνώστε τόνους από άχρηστα CD του Πάριου, του Νταλάρα, Blockbuster, Χολιγουδιανά, τη Σάρα και τη Μάρα, μέχρι που καταντήσανε την τέχνη Μπαλαφάρα. Βιτρίνε για παράνομε δουλειέ οι εφημερίδε φαλήρισαν και γέμισαν ελβετικέ θηρίδε. Λίτρα από το δημόσιο αν δώσει του ψυχάρι, μπορεί στι άλλε εκλογέ να σου δοθεί η χάρη να ξαναβγείς πρωθυπουργό Κακόμερα Γεωργάκη. Αλλιώ θα βάλει σύμβουλο το γιο μου του, στον Αντώνη, θα δώσει και η Μπίλτερμπεργκ το τυχερό κουπόνι και οι οικολόγοι πράσινοι μαζί με τον Κουβέλη θα κάνουν πρωθυπουργό το γόνο του Νταβέλη. Ο λίσταρχο Γαμίκουλα με τη γαλάζια Μπέρτα λέγεται πω φυστήκωνε την Πινελόπη Δέλτα. Το επιμήθειον εύκολα και αβίαστα προκύπτει όταν ο λόγος ιστερεί τότε η ράβδος πίπτει. Γιατί καλέ κύριε εκδότη μου κλέβεις τη δουλειά μου. Καλά κάνω, μ' αρέσει. Εμένα να δεις πως μ' αρέσει που βαρά τα κανόνια της πτώχευσης το ένα μετά το άλλο. Φτηνές δικαιολογίες, όλες αυτές οι ριχοστόχαστες αναλύσεις γύρω από το επινοημένο σκιάχτρο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Καλά να πάθετε, καλά να πάθετε αφού έχετε απομακρυνθεί από το μεταφυσικό ταμείο και τα λάθη σας δεν αναγνωρίζονται πλέον. Η κατάρα των καλλιτεχνών σας έφαγε που μετατρέψατε τη δουλειά τους σε τζάμπα δόλωμα για να πουλάτε τι κολοφυλάδε σας. Ξέρει τι είναι, ακροατή μου να πολεμάς μήνε πολλού μερόνυχτα για να παντρέψεις δυο νότε, να ταιριάξει δέκα στιχάκια και μετά να βλέπει τον κόπο σου κράχτη στα μανταλάκια. Ούτε ο Θεό, ούτε ο Διάολο το θέλει αυτό. Ο καπιταλιστής καπιταλιστή όμω είναι άπλιστο. Τι να κάνω κι εγώ, έβγαλα τα DVD μου με δώρο εφημερίδα και εξόφυλλο τη πατρίδα μου τη σημαία, τη γαλανόλευκη με το σφυροδρέμπανο, στη θέση του Σταυρού. Ομολογώ ότι δεν περίμενα να με αντιγράψει το μαύρο μέτωπο, παραλλάσσοντα την ιδέα μου με τη σβάστικα στη θέση του Σταυρού. Σύντομα τη νέα σημαία, τη βαστικό έτσι φόρα, το φλάμπουρο του Λουκά. Το φλάμπουρο του Λουκά θα τη δούμε να κυματίζει στην Ακρόπολη, όταν διευθετηθούν κάποιε λεπτομέρειε μακροχρόνια συνοικίασης του ιερού βράχου σε φιλαράκια του Ράχενμπαχ. Ο Σάντας έχει πεθάνει, ο Γλέζος έχει φυράνει και χαλιδίζεται με τον Ταλάρα. Να δούμε ποιος θα την κατεβάσει τη σημαία του τέταρτου Ράιχ. Ίσως κάποιο φεϊσμπουκάκι, έτσι τραπετεύσει από τις ψηφιακές φυλακές και με το τσιγάρο στο στόμα πυροβοληθεί σκαρφαλωμένο πάνω στο κοντάρι της σημαίας, απαγγέλλοντας Σολομού.